Μένουμε στα εργασιακά, σε ό,τι αφορά τις κινητοποίησεις των εργατικών κέντρων, αλλά και της ΑΔΕΔΗ, ΓΕΣΕΑ ΑΔΕΔΗ, εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθιερωμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, παράσταση διαμαρτυρίας, βέβαια με ειδικές συνθήκες η φετινή χρονιά, είναι αλήθεια, μετά τα όσα συνέβησαν με την κακοκαιρία στην Θεσσαλία. Αναβολή της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, αυτή θα γίνει μέσα στη βδομάδα. Η ΓΕΣΕ, νωρίτερα ακούσαμε τον κύριο Παναγόπουλο να μιλά για τα εργασιακά, αλλά και να εκφράζει και την λύπη της, την θλίψη όλων. Νομίζω ότι αυτό είναι πια όλου του ελληνικού λαού και όχι μόνο, για τα όσα συνέβησαν και στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και με την κακοκαιρία στην Θεσσαλία. Πάμε να δούμε σε τοπικό επίπεδο. Θα συνδεθούμε ηλεκτρονικά με τον πρόεδρο του πρωτοβάθμιου σωματείου, του μεγαλύτερου πρωτοβάθμιου σωματείου στον χώρο της ΔΕΗ, του Σπάρτακου, τον Παύλο τον Μουρατίδη, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Κύριε Μουρατίδη, υπό κανονικές συνθήκες θα είχαμε μια διαμαρτυρία πανεργατική απέναντι και στο εργασιακό και στις εργασιακές συνθήκες, αλλά και στο νέο νομοσχέδιο. Τώρα πώς έχουν τα πράγματα? Καταρχήν, καλημέρα κύριε Μαυρίδη, και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς. Υπό κανονικές συνθήκες θα γινόταν μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, γιατί τα εργασιακά, τα προβλήματα μάλλον των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, όλου του ελληνικού λαού είναι τεράστια. Το καινούργιο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση μεγαλώνει αυτά τα προβλήματα ακόμα περισσότερο, αλλά λόγω των πολύ σοβαρών συνθήκων, λόγω των έκτακτων αυτών συνθήκων που επικρατούν στη χώρα, προφανώς τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά η συγκέντρωση δεν θα έχει τη μορφή που είχε άλλες χρονιές. Εξάλλου, όπως είπατε, όπως είναι γνωστό, ούτε ο κ. Μητσοτάκης ούτε ο κ. Πρωθυπουργός θα παραστεί στα εγκαίνια, και θα δούμε τώρα τι μέλη γενέστε για αυτή τη συγκέντρωση, για αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είναι καθιερωμένη αυτές τις μέρες, Σεπτέμβρη κάθε χρόνο. Να έρθω λίγο και να ρωτήσω σε μια διάσταση σε σχέση με το εργασιακό. Θα μπορούσε υπό κάποιες συνθήκες ένας εργαζόμενος στην επιχείρηση που δουλεύει στα ορυχεία, για παράδειγμα, μόλις ολοκληρώσει το ωράριό του, να συνεχίσει και να παραμένει στον χώρο εργασίας δουλεύοντας σε έναν εργολάβο στον ίδιο εργασιακό χώρο για άλλες 5 ώρες? Νομίζω είναι μια ερώτηση που έχει εύκολη απάντηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Όταν λέμε για συνθήκες γαλέρας, κάτι τέτοιο εννοούμε. Οι εργαζόμενοι δεν είναι ούτε αναλώσιμοι, ούτε πειραματόζωα. Εδώ τα νομοσχέδια, τα εργασιακά που κατεβαίνουν στη χώρα μας, δυστυχώς έχουν το χαρακτήρα των νομοσχεδίων τα οποία θέτουν σε κίνδυνο, θέτουν σε αφισβήτηση ακόμα και την ίδια την εργασία. Οι εργαζόμενοι, επαναλαμβάνω, δεν είναι πειραματόζωα για να πειραματίζεται ο κάθε υπουργός με αυτά τα παράδεκτα νομοσχέδια. Και αντίθετα, η ΓΕΣΕ, τα σωματεία, όλοι ζητάνε καλύτερες συνθήκες εργασίας και πιο μεγάλη κάλυψη και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Και όχι αυτές τις συνθήκες, επαναλαμβάνω, γαλέρας που θέλουν να φέρουν στη χώρα μας. Πάντως, είτε από την πίσω πόρτα ή ατύπωση ή σιωπηλά, βάλτε όποιο επίθετο θέλετε, ακόμα και στους χώρους εργασίας της ΔΕΗ, που εσείς εκεί δραστηριοποιήσετε συνδικαλιστικά, υπάρχει παράταση σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδότηση. Πολλοί συναδελφοί σας, ενώ έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, παραμένουν στην εργασία για κάποια ακόμη χρόνια, λόγω προφανώς του οικονομικού. Κοιτάξτε, ένας συνάδελφος ο οποίος έχει κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έχει ολοκληρώσει δηλαδή το εργασιακό δικαίωμα, μπορεί να φύγει όποτε θέλει. Τώρα, η εταιρεία έχει θεσπίσει όρια, υπάρχουν όρια στο πότε μπορεί να αποχωρήσει κάποιος. Στα 60 στις βαριές διατάξεις, στα 62 στα ελαφριά. Μέχρι τότε ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να παραμένει στην εργασία. Λόγω του ότι δεν γίνονται προσλήψεις, λόγω του ότι υπάρχουν ακόμα ανάγκες στους σταθμούς και στα ορυχεία, κάποιοι συνάδελφοι είναι και υποχρεωμένοι, θα έλεγα, να παραμείνουν για κάποια χρόνια επιπλέον.
Ξέρουμε περιπτώσεις από το ρεπορτάζ ότι κάποια στελέχη της επιχείρησης είναι και 70+, όχι μόνο 60. Κοιτάξτε, 70+ είναι, καταρχήν να γνωρίζετε κύριε Μαυρίδη, ότι τα στελέχη, τα διευθυντικά πλέον της εταιρείας, σιγά σιγά όσο περνά ο καιρός, δεν είναι δεϊτζίδες. Είναι από την ελεύθερη αγορά, είναι συνάδελφοι προφανώς πρώτης τα, οι οποίοι όμως έρχονται από την ελεύθερη αγορά και έρχονται με συμβόλαια διαφορετικού κατανοητό. Τύπου. Κατανοητό. Οι εργαζόμενοι, οι δικοί μας οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, έχουν συγκεκριμένα όρια στα οποία πρέπει να αποχωρήσουν από την εργασία. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα εργασιακά. Επειδή είπατε και για υποστελέχωση, για έλλειψη προσωπικού, αυτό αυξάνει την πίεση, την εργασιακή, άρα ένας εργαζόμενος κάνει παραπάνω από όσο θα έπρεπε και άρα οι συνθήκες είναι και επισφαλείς πολλές φορές. Μα προφανώς η έλλειψη προσωπικού και η εντατικοποίηση της εργασίας είναι ο πρώτιστος παράγοντας, κύριε Μαυρίδη, για να συμβεί κάποιο ατύχημα. Δυστυχώς έχουμε δει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και από την έλλειψη προσωπικού και από την εντατικοποίηση του κόσμου, επειδή έχουν λίγοι πλέον στους ανθρώπους στα ορυχεία, και αυτά όλα μπορεί να είναι πρόξενοι πολύ σοβαρών ατυχημάτων. Υπάρχουν πόστα στην εταιρεία τα οποία δεν στελεχώνονται ή στελεχώνονται από εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση, και αυτό καταλαβαίνετε από μόνο του δημιουργεί πολύ σοβαρό παράγοντα κινδύνου. Να έρθω σε κάτι τελευταίο, γιατί είναι επί του πιεστηρίου κυριολεκτικά. Η θεσμοθετημένη διοργάνωση του αγώνα δρόμου Μνήμες Λιγνίτη, λόγω των ειδικών συνθήκων που βιώνει η χώρα γενικότερα, αναβάλλονται, κύριε Μουλατίδη? Ναι, κοιτάξτε, λόγω των έκτατων συνθήκων και των πολύ σοβαρών συνθήκων που επικρατούν στη χώρα, με αυτά τα τραγικά κυριολεκτικά γεγονότα που βλέπουμε, που βιώνουμε όλοι μας, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί ο αγώνας Μνήμης Λιγνίτη που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή. Γι' αυτό πήραμε την απόφαση με δυσκολία, θα έλεγα, γιατί ο αγώνας ο δικός μας, κύριε Μαυρί, δεν είναι ένας απλός αγώνας δρόμου. Είναι, στην ουσία, είναι ένα μνημόσυνο, είναι ένας φόρος τιμής, αποτείουμε φόρο τιμής στους συναδέλφους μας, οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους κυριολεκτικά στην εκτέλεση του καθήκοντος για να ηλεκτροποιηθεί αυτή η χώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν όλη η χώρα βρίσκεται βιώνει τέτοιες συνθήκες, βγήκαμε από τις πυρκαγιές, δεν έχουμε βγει καλά, και τώρα έχει πνιγεί η Θεσσαλία, έχει πνιγεί σχεδόν η Μαγνησία, υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα, θα έπρεπε και εμείς να κάνουμε κάτι, και δυστυχώς ο αγώνας αναβάλλεται για την 1η Οκτωβρίου και ανανώνουμε το ραντεβού με τους αθλητές και με όλους τους άλλους φορείς για τις 1 Οκτωβρίου. Γιατί μιλάμε και για μια πανελλήνια διοργάνωση. Είχαμε και συμμετοχές από άλλα μέρη της χώρας που ενδεχομένως τώρα θα δυσκολευτούν ακόμα και να έχουν πρόσβαση στο οδικό δίκτυο. Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από τις πόλεις τους. Έχουμε, θα σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, πάνω από 30 συμμετοχές, οι οποίες είναι από το Βόλο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι λογικό ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν. Είναι άλλοι τόσοι από τη Λάρισα, από την Καρδίτσα. Οι άνθρωποι βιώνουν εκεί τραγικές συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν να έρθουν και να συμμετέχουν τώρα σε έναν αγώνα δρόμου. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μουλατίδη. Καλό αγώνα στους εργαζόμενους και καλή δύναμη σε αυτούς που υπό δύσκολες συνθήκες κάνουν όλους εμάς, πατώντας ένα κουμπί, να έχουμε το ηλεκτρικό ρεύμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαυρίδη. Θα σας πω μόνο ακριβώς πάνω σε αυτό που είπατε, ότι η κακοκαιρία δεν κουκουλώνει τα όποια προβλήματα έχουν εργαζόμενοι. Ίσα-ίσα τα κάνει ακόμα μεγαλύτερα. Η ακρίβεια, και θα ήταν ένα κεντρικό σύνθημα, ας πούμε, στη συγκέντρωση, θα είναι αύριο στη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, θα είναι μια παλαϊκή απέτηση το να επιτέλους να αντιμετωπιστεί αυτή η ακρίβεια. Με αυτά που συμβαίνουν, εγώ θεωρώ ότι κάποιοι θα βρουν αφορμή για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες αύξησεις, ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι μια γροθιά, πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα όλοι μαζί και να μπορέσουμε, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.